Τριήμερες δράσεις σε όλη την Ελλάδα ενάντια στα ναρκωτικά διοργανώνει η ΚΝΕ. Και η ΚΝΕ Αργολίδα συμμετέχει με ενημέρωση και συσκέψεις, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στην νεολαία να συζητήσει για το μεγάλο αυτό πρόβλημα. Το επόμενο διάστημα, η Νομαρχιακή Οργάνωση Αργολίδας, όπως και οι οργανώσεις ΚΝΕ σε όλη την Ελλάδα, θα προχωρήσουν σε περιοδίες και συσκέψεις με θέμα ζωή ολόκληρη και όχι με δόση, όχι σε όλα τα ναρκωτικά. Λίγα τώρα λόγια για το θέμα των ναρκωτικών. Όπως προκύπτουν και έχουν κατατεθεί επανειλημμένα και από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ, σαν επερώτηση, κάποια στοιχεία που προκύπτουν από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Πληροφορίας για τα Ναρκωτικά. Χαρακτηριστικά, στο μαθητικό πληθυσμό αναφέρεται ότι ένας στους 8 μαθητές ηλικίας 13-18 ετών, το 12%, αναφέρει χρήση οποιασδήποτε παράνομη ουσίας έστω και μια φορά στη ζωή του. Και από αυτούς, πάνω από τους μισούς, πάνω από 3 φορές στη ζωή του. Ειδικά την 20ετία, 84 έως το 2007, ιδιαίτερα στα αγόρια, το ποσοστό διπλασιάστηκε. Και με την κάναβη να αποτελεί την πλέον διαδεδομένη παράνομη ουσία, με το ποσοστό επικράτηση σχεδόν να τριπλασιάζεται την 25ετία 1984 με 2007. Ακόμα και σύμφωνα με την ευρωπαϊκή έρευνα, ενώ η Ελλάδα είναι μεταξύ, για την ακρίβεια, των χαμηλότερων σε ποσοστά χρήση παράνομων ουσιών χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με χώρες με τα υψηλά ποσοστά όπως το 46 και το 38, την Τσεχία και την Ισπανία, φτάνουν στο 46 και στο 38% αντίστοιχα. Θα περίμενε λοιπόν να επικεντρωθεί στην Ελλάδα κάποιος η όλη η μάχη κατά των ναρκωτικών στο θέμα της πρόληψης. Σε αυτό όμως το σημείο βλέπουμε από τις πολιτικές κυβέρνησης μια χαρακτηριστική πολιτική του παραδείγματος χάρη, ενώ τα προγράμματα τα υποκατάστατα όπως η μεθαδόνη να έχουν κατά 20% υψηλότερη χρηματοδότηση από όλους τους υπόλοιπους οργανισμούς οι οποίοι στοχεύουν στα στεγνά προγράμματα. Χαρακτηριστικό επίσης στοιχείο το οποίο προκύπτει από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι στις χώρες που απελευθερώθηκε η χρήση των ελαφρών λεγόμενων ναρκωτικών να παρατηρείται σε άμεσο χρονικό διάστημα πενταπλασίαση της χρήσης των ναρκωτικών από τα ευαίσθητα ειδικά ηλικιακά στρώματα όπως η νεολαία. Το θέμα των ναρκωτικών λοιπόν για μας, το οποίο αποτελεί κοινωνικό ζήτημα, αλλά σε αντίθεση με το όπως το προβάλλουν οι περισσότεροι αστεί δημοσιολόγοι, επειδή αποτελεί απλά ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, για μας είναι κοινωνικό ζήτημα και είναι κοινωνικό φαινόμενο, λόγω ακριβώς και των επιπτώσεων των οποίων έχει στον κοινωνικό ιστό και στη συμπεριφορά βέβαια και στην κοινωνικοποίηση του νέου ανθρώπου. Είναι χαρακτηριστικό βέβαια για μας και είναι και ενδεικτικό της πολιτικής η οποία εφαρμόζεται, η οποία είναι μια πολιτική συντήρηση του προβλήματος, μια πολιτική απλά ελέγχου του χρήστη για τις παραβατικές συμπεριφορές και όχι αντιμετώπισης του, και το ότι αυτή τη στιγμή, εν καιρό κρίσης, εφαρμόζεται και κατεβαίνει αυτό το ναρκονομοσχέδιο με την κοινή στάση Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, ΛΑΟΣ και ΣΥΡΙΖΑ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Για μας, το πρόβλημα των ναρκωτικών δεν αποτελεί παρά τίποτα άλλο παρά ένα κοινωνικό φαινόμενο το οποίο έρχεται να δώσει διέξοδο σε απελπισμένους ανθρώπους, η οποία τους χτυπάει η φτώχεια, η ανεργία και η συνολική αυτή κατάσταση, η οποία έχει δημιουργηθεί μέσα από το καπιταλιστικό σύστημα, και είναι σαφές αυτό, και γι' αυτό ακριβώς προσπαθούν να τη διονύσουν, ούτως ώστε ο νέος άνθρωπος να μην αντιδράει, να μην οργανώνεται, να μην προχωράει, να μην οργανώνει την πάλη του σαν απάντηση σε αυτά τα οποία βιώνει.